Σίγουρα άκρη δεν έχει βρεθεί και δεν αναμένω να βρεθεί στο άμεσο μέλλον. Προχωράμε στα τυφλά και προχωράμε μέρα με τη μέρα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει. Δεν ξέρει κανείς και ακούγονται διαφορετικές εκδοχές κατά πόσον είναι επικίνδυνοι. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως το γεγονός ότι διασπείρεται εύκολα με χαμηλή θνησιμότητα ίσως είναι και κάτι θετικό. Άλλοι λένε ότι ουσιαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα και επιπλοκές. Δεν ξέρει κανείς τι να πει. Το σίγουρο είναι όμως ότι αυτό το πράγμα έχει τρομάξει πάρα πολύ. Μα γι' αυτό έχουμε γίνει όλοι οι δικοί, γιατί κανένας δεν ξέρει τι να πει, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του από διαφορετικές πλευρές, διότι δεν υπάρχει σωστή επιδημιολογική διαχείριση, διότι, και έτσι εσείς το μεταφράζετε διαφορετικά, εγώ διαφορετικά, ο καθένας που μας ακούει το μεταφράζει διαφορετικά και όλοι πράττουμε διαφορετικά. Ακριβώς. Από την άλλη όμως, και Δουλγεράκη, από τη στιγμή που όλοι μας έχουμε κάνει την επιλογή να ζούμε σε μια οργανωμένη κοινωνία, πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Και μπορεί τέλος πάντων ο καθένας να έχει τις δικές του απόψεις, αλλά εάν πραγματικά ενδιαφερόμαστε να προχωρήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάποια αυτονόητα βήματα, δηλαδή να θωρακίσουμε τον εαυτό μας και να θωρακίσουμε. Καλά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα το μεγάλο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, ακόμα και στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο του τουρισμού. Θα μου πείτε, γιατί στους υγειονομικούς δεν είναι χαμηλά τα ποσοστά, θα έπρεπε να είναι η πρώτη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και στο δικό σας το χώρο ο τουρισμός που άνοιξε τα ποσοστά είναι χαμηλά και βλέπουμε απ' έξω επίσης, διότι θα το πάτε και παρακάτω είμαι σίγουρη, το τι γίνεται από διαφορετικές χώρες για το πώς εκείνες διαχειρίζονται τα δικά τους τα δεδομένα, ποιες είναι οι οδηγίες οι οποίες δίνουν, ναι, να πας να κάνεις τις διακοπές σου, αλλά όταν επιστρέψεις θα κάνεις αυτό, πώς ταξιδεύουν, και φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν λειτουργήσει μάλλον αρνητικά, έτσι. Σίγουρα, οι χώρες το εξωτερικό αξιολογούν την κατάσταση ενός προορισμού σε σχέση με το τι ποσοστό του κόσμου έχει εμβολιαστεί και την υγειονομική εικόνα με το πόσα κρούσματα έχουν. Αυτή τη στιγμή, για να μιλήσω για τη Γερμανία που είναι και η βασική αγορά στην οποία εμπλέκομαι και δυστυχώς είναι η μοναδική αγορά η οποία διατηρείται ζωντανή φέτος, η μοναδική μεγάλη αγορά. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός με τη μετάλλαξη Δέλτα και γενικότερα με το θέμα των διακοπών των Γερμανών. Άρα είδαμε ότι έκλεισε η Πορτογαλία, έκλεισε η Κύπρος, έκλεισε η Καταλωνία. Και τώρα υπάρχουν σοβαρές σκέψεις, αν συνεχίσει η κατάσταση, να κλείσει και η Ισπανία, να κλείσει και η Ελλάδα. Όταν λέμε να κλείσει, εννοούμε τι, να δει ταξιδιωτική οδηγία, η οποία θα λέει ότι όποιος πάει και ταξιδέψει στην Ελλάδα ή στην Ισπανία ή οπουδήποτε, επιστρέφοντας θα πρέπει να μείνουν 2 εβδομάδες καραντίνα αυστηρή. Όπως καταλαβαίνουμε, αν συμβεί αυτό το πράγμα. Ανασταλτικός παράγοντας. Ακριβώς ξεχνάμε την καλοκαιρινή σεζόν. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πολλές διαφορετικές γνώμες, υπάρχει μία έλλειψη γνώσης και μία έλλειψη ενημέρωσης για την μετάλλαξη Δέλτα, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί πιο ασφαλές το να περιορίσει τα ταξίδια για κάποιους μήνες, ακόμα και αν αυτό είναι ίσως ένα τραβηγμένο σενάριο ή μια τραβηγμένη επιλογή, παρά να ρισκάρει να μεταλλαχθεί ο ιός, να μπει στη Γερμανία σε μεγάλη διασπορά και να καταλήξει ένα lockdown. Και δεν είναι αποφάσεις που παίρνουν, κύριε Βαμιεδάκη, και λένε ότι ξέρετε θα δούμε, είναι στις σκέψεις μας, θα συσκεφτούμε, θα. Είναι αποφάσεις που παίρνονται πραγματικά πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αποφάσεις οι οποίες πρώτα απ' όλα παίρνονται με κρύο αίμα. Όπως συνηθίζουν να λένε. Άρα, απλά τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αξιολογούν κάποια σενάρια, δηλαδή ότι εάν μέσα από κάποια μελέτη, από κάποια προσομοίωση θεωρήσουν ότι ένα σενάριο είναι λιγότερο επικίνδυνο από ένα άλλο, δεν θα διστάσουν να το πάρουν. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα καταστρέψουν τις διακοπές εκατομμυρίων ανθρώπων. Δηλαδή δεν τους προβληματίζει αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι αποφάσεις που μπορούν να πάρουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Απευχόμαστε όλοι να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί, αλλά το συζητάμε για να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ είναι στο μικροσκόπιο
των χωρών προέλευση των επισκεπτών μας και μπορεί να δούμε εκπλήξεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Και ενώ φτάσαμε στο Αμίν να κλείσει το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο από την ελληνική κυβέρνηση πριν από μερικές εβδομάδες και απεφεύχθη τελευταία στιγμή, εάν η κατάσταση συνεχίζει, μπορεί να το δούμε αυτό να συμβαίνει απ' έξω. Με άλλα λόγια, εμείς εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε και την κοινωνία και τον εαυτό μας. Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην πλειοψηφία των ξενοδοχείων είναι κάτω από 50% του προσωπικού. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Γιατί στη τελική ανάλυση ο καθένας είναι δικαίωμά του το τι θα κάνει, αλλά είναι και υποχρέωσή του να προστατέψει τους υπολείπους από ενδεχόμενους κινδύνους. Άρα σίγουρα κάποιος ο οποίος κάθεται σε ένα γραφείο να έρθει σε επαφή με κόσμο, αν θα εμβολιαστεί ή όχι, βάσει εκείνο και αυτό ή την οικογένειά του, κάποιος όμως ο οποίος έρθει σε επαφή καθημερινά με κόσμο, βάζει σε κίνδυνο πολλούς περισσότερους και βάζει σε κίνδυνο μια ολόκληρη επιχείρηση και όλες τις οικογένειες οι οποίες δουλεύουν. Κάτω του 50% μισό οι εμβολιασμένοι στο χώρο του τουρισμού. Ελάτε τι γίνεται από τις μεγάλες τις αγορές που είναι ουσιαστικά οι δεξαμενές με τους επισκέπτες μας και κάνετε ήδη αναφορές σε αυτές και το πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. Όμως από την άλλη, να το είπατε πριν από λίγο, όταν υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται και εντός της Ελλάδας στο κόκκινο και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει στο αύριο, ποιες είναι οι αποφάσεις οι οποίες μπορεί να ληφθούν, γιατί ναι, την τελευταία φορά φαίνεται ότι για κάποιες περιοχές, ακόμα και δικές μας εδώ στην Κρήτη, δεν είχαμε, αν θέλετε, κάποια παραπάνω μέτρα. Σήμερα οι εξελίξεις βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό με τους εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το μεσημέρι συγκεκριμένα. Συνεχώς όλα αυτά εξετάζονται. Δεν ξέρω και τι θα γίνει και με εκείνο το άλλο που λέγεται ενισχύεται και λίγο, αν θέλετε, η κίνηση με τον εσωτερικό τουρισμό, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Άνοιξε το πρόγραμμα σήμερα τουρισμός για όλους. Αλλά φαίνεται να είναι πραγματικά σπιρήνες, έτσι. Σίγουρα. Η ελληνική αγορά, η οποία και αυτή υποφέρει σίγουρα από οικονομικής άποψης μετά από τόσους μήνες που υπήρχε μια τεράστια δράνεια. Η ελληνική αγορά σίγουρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε έναν βαθμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκαταστήσει τα εκατομμύρια των επισκεπτών οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Άρα σίγουρα οι Έλληνες βρίσκουν την ευκαιρία, βρίσκοντας διαθεσιμότητα, βρίσκοντας πολύ ανταγωνιστικές τιμές που δεν τις έβρισκαν από κάποια χρόνια. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Έλληνες να ταξιδέψουν. Τα μεγέθη όμως είναι πάρα πολύ μικρά. Και σίγουρα δεν μπορούν να στηρίξουν στο σύνολό του την τουριστική βιομηχανία όπως στηρίζεται από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αλλά ακόμα εάν στραβώσει, να το πω λαϊκά, το πράγμα και πραγματικά δούμε αύξηση κρουσμάτων, αύξηση διασωληνωμένων, αύξηση θανάτων, και αυτός ο τουρισμός θα περιοριστεί. Και όπως βλέπουμε τώρα με τους περιορισμούς που ορθώς για μένα βάζει το κράτος για τις μετακινήσεις, σίγουρα για τους μη εμβολιασμένους, ακόμα και οι διακοπές θα αποτελέσουν πρόβλημα και θα αποτελέσουν μια μεγάλη πρόκληση να μπορούν να μετακινηθούν. Άρα σίγουρα βλέπουμε μια περίεργη κατάσταση να κινδυνεύουμε να μας κλείσουν από το εξωτερικό. Βλέπουμε μια κατάσταση να γίνεται η ζωή δύσκολη για τους μη εμβολιασμένους. Βλέπουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ακροβατούμε ανάμεσα στο τι επιτρέπεται και στο τι απαγορεύεται, με τους μισούς να λέμε είναι σωστά τα μέτρα και τους άλλους μισούς να λέμε ότι εδώ υπάρχει εκβιασμός. Άντε τώρα να δούμε πού θα ισορροπήσουμε. Και Βρυγεράκη, σίγουρα, άσχετα αν είναι σωστά μέτρα, αν είναι εκβιασμός ή οτιδήποτε, θα πρέπει αφενός να θωρακιστεί η κοινωνία και αφετέρου να μην φτάσουμε σε κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικούς διχασμούς. Είπα και κάτι, είναι επιλογή του που καθένα μας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του, να κάνει ό,τι θέλει με το τι θα ακολουθήσει, αλλά από εκεί πέρα, από τη στιγμή που μια οργανωμένη κοινωνία και μια συνταγμένη πολιτεία έχει πάρει μια απόφαση, σωστή ή λάθος, να ακολουθήσει έναν δρόμο, από εκεί πέρα πρέπει να συνταχθούμε όλοι. Δηλαδή η λογική της δημοκρατίας είναι ότι η μειοψηφία ακολουθεί την πλειοψηφία. Αν λοιπόν από τη στιγμή που πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε και ο σχεδιασμός όλος της θωράκισης της κοινωνίας και οικονομίας έχει στηθεί πάνω στο εμβόλιο, από εκεί πέρα όλοι όσοι θέλουν να τραβήξουν το δικό του δρόμο, σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσει με έμεσους τρόπους η πολιτεία να το περιορίσει.
Σας είπα, ναι, με το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά γι' αυτό σας λέω ότι ακροβατούμε. Ακροβατούμε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, η μισή από τη μια και η άλλη μισή από την άλλη την πλευρά. Γι' αυτό εσείς στην αρχή είπατε ότι ακόμα και σήμερα που είμαστε μέσα στον Ιούλη, πως σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό προχωράμε στα τυφλά. Ξέρετε γιατί το είπα έτσι και το επαναλαμβάνω? Γιατί τουλάχιστον από ό,τι ακούγαμε εσάς και όλους τους υπόλοιπους αρχές Ιούνιου, μέσα Ιούνιου, λέγατε ότι παιδιά, νομίζουμε ότι 15 Ιουλίου και μετά πως τα πράγματα θα διαφανούν πως θα πηγαίνουν, ή ότι εμείς ευελπιστούμε και βάσει των δεδομένων που έχουμε αυτή την ώρα ότι θα πάνε πολύ καλύτερα. Αλλά κοιτάξτε να δεις πως έρχονται τούμπα, κύριε Βαμιαδάκη. Κύριε Δολγεράκη, δυστυχώς έλεγα και κάτι άλλο και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι για μένα πιο σημαντικό ήταν το πώς θα κλείσει η σεζόν παρά το πώς θα κοιμαθεί. Άρα το χειρότερο σενάριο όλων είναι ένα άδοξο, απότομο κλείσιμο της σεζόν, το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα και στην επόμενη σε επίπεδο σχεδιασμού. Σε τι ποσοστό το βλέπετε αυτό, αναρωτιέμαι? Είναι πολύ απλό. Εάν η σεζόν κινηθεί καλά, ακόμα και με περιορισμένα νούμερα, θα επιβιώσουμε όπως επιβιώσουμε, αλλά ευελπιστούμε ότι αν κλείσει ομαλά η σεζόν, θα μπορέσει να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός σε επίπεδο πτήσεων, σε επίπεδο συμβολέων, θα ξεκινήσουν να γίνονται κρατήσιμες στο χειμώνα και θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό 23-22. Εάν όμως κλείσει άδοξα η σεζόν, επειδή π.χ. οι Γερμανοί θα βγάλουν μια ταξιδιωτική οδηγία και θα σταματήσουν να έρχονται οι Γάλλοι ή οτιδήποτε και δεν θα έρθουν ποτέ Άγγλοι και Ρώσοι, και ουσιαστικά δούμε μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο να κλείνει απότομα η σεζόν, που δεν θέλω να κοινωνολογήσω, αλλά ναι, είναι ένα ενδεχόμενο να συνεχίσει η κατάσταση έτσι. Ναι, και λέει ο ακροατής που σας ακούει και σας στέλνει μήνυμα, μα δεν μπορεί να αναφέρεστε στο σύνολο αυτών που θα έρθουν από όλες τις χώρες που προαναφέρατε, γιατί υπάρχουν και οι εμβολιασμένοι, δεν είναι όλοι χωρίς εμβόλιο. Εάν οι συζητήσεις που υπάρχουν στη Γερμανία για την καραντίνα αφορούν και τους εμβολιασμένους. Άρα, σε περίπτωση που βγει μια ταξιδιωτική οδηγία, αυτό το οποίο θα δούμε θα είναι μόνο οι γενναίοι οι οποίοι θα έρθουν εμβολιασμένοι και μη, και θα είναι διατεθειμένοι μετά την επιστροφή τους να μείνουν 2 εβδομάδες καραντίνα. Άρα σαφώς και θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα ταξιδέψουν, αλλά ενδεχομένως να μιλάμε για το 10, για το 20% του περιορισμένου ήδη αριθμού ο οποίος θα έρθει ούτως ή άλλως. Άρα μιλάμε για μια πολύ αρνητική εξέλιξη σεζόν και ένα άδοξο κλείσιμο, ουσιαστικά, να το λέμε έτσι. Μάλιστα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Θέμα που δεν είναι λοιπόν μόνο δικό μας, και με αυτά τα μεγάλα ποσοστά ανεμβολίαστων τα οποία υπάρχουν και μέσα στο δικό σας το χώρο, το χώρο του τουρισμού, αλλά ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους βασικούς προορισμούς αυτή την ώρα και όλες τις χώρες της Ευρώπης, δηλαδή το τι θα γίνει και ειδικά με την μετάλλαξη Δέλτα. Οπότε ξαναφτάνουμε στο ίδιο σημείο, από εκεί που ξεκινήσαμε και πάλι εκεί επιστρέφουμε. Αυτό μου λέτε, κύριε Βαμιδάκη. Ακριβώς. Ουσιαστικά είμαστε σε μια κυματώδη περίοδο, ανεποκατεβαίνουν τα πράγματα, πέφτουν τα κρούσματα, ανεβαίνουν τα κρούσματα, εμφανίζεται κάτι, και να είμαστε ρεαλιστές, είναι μια πραγματικότητα την οποία θα τη συναντάμε συνέχεια για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Η κατάσταση θα βελτιώνεται, αλλά πάντα θα υπάρχουν και τα παρατράγωδα, πάντα θα υπάρχουν και τα πισωγυρίσματα. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια σταθερή πεπατημένη, στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, και να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τον εαυτό μας, την κοινωνία μας, την οικονομία μας, και να μην δίνουμε πατήματα έτσι ώστε να δημιουργούμε κινδυνολογία στο εξωτερικό και ενδεχομένως να έχουμε αρνητικές εξελίξεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ούτως ή άλλως και εκείνοι αντιμετωπίζουν τα δικά τους, ούτως ή άλλως και εμείς αντιμετωπίζουμε τα δικά μας, το ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί εμείς έχουμε ανάγκη τις διακοπές, έχουμε ανάγκη να έρθουν εδώ, ενώ στο εξωτερικό, σε τελική ανάλυση, το πολύ δεν θα πάνε διακοπές ένα χρόνο, θα πάνε διακοπές μέσα στη χώρα τους. Εάν όμως δεν έρθουν σε εμάς για ένα χρόνο, για ένα μήνα, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε μια τεράστια καταστροφή, την οποία δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει το όλο σύστημα να αντέξει για άλλο ένα χρόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Υγειονομικά βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι, επιχειρηματικά και οικονομικά όμως εμείς εξαρτώμαστε από το κατά πόσο θα μπορέσουν εδώ να ταξιδέψουν.